Πάφο, πολύ βαρύ το κλίμα. Ναι, Στέλλα, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση με τα άσχημα μαντάτα που έφτασαν από την Ελλάδα ότι έχει ταυτοποιηθεί η σωρός της Αναστασίας. Γράφτηκε αυτό το τέλος, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, πάντα η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ήλπιζαν όμως, δεν ήταν απομακρυσμένη και αυτή η εξέλιξη που είχαμε ψες για τον Κυπριανό και σήμερα το πρωί η ταυτοποίηση της σωρού με τη μέθοδο DNA της Αναστασίας. Να πούμε ότι ο πατέρας και ο αδερφός της από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε το φοβερό αυτό δυστύχημα, έσπευσαν στην Ελλάδα, ήταν στη Λάρισα, έδωσαν δείγματα για την εξέταση, γενετικό υλικό για την εξέταση με τη μέθοδο DNA. Τα ξημερώματα επέστρεψε ο πατέρας στην Πάφο και αμέσως μετά έγινε γνωστό το αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε. Να πούμε ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα θρηνούν τα παιδιά τους. Πιο βαρύ είναι το κλίμα σε Αυγόρου και Πάφο, γιατί είναι ο τόπος καταγωγής των δύο Κύπριων φοιτητών. Για την Αναστασία, ό,τι και να πούμε, είναι πολύ λίγο. Μιλίτσα, αυτές τις δύο μέρες που έψαχνες και εσύ το ρεπορτάζ και προσπαθούσαμε να μάθουμε κάποια στοιχεία σε σχέση με την Αναστασία, αυτό το κορίτσι που ήταν τόσο αγαπητό στην Πάφο, έχεις μιλήσει με άτομα του οικείου περιβάλλοντός της και σου έχουν περιγράψει ένα κορίτσι δροσερό. Ήταν γεμάτη ζωή. Ένα κορίτσι που κυνηγούσε τα όνειρά του. Και δυστυχώς αυτά τα όνειρα κόπηκαν τόσο άδοξα και άδικα πραγματικά και για τα δύο παιδιά. Πες μας λίγο τι σου λένε τα οικεία της πρόσωπα που συνομίλησες μαζί της. Να μιλήσω πρώτα για το τι λένε τα δικά μας τα παιδιά, οι φίλοι των παιδιών μας που ήταν στην ίδια σχεδόν παρέα. Μιλούν για ένα παιδί πολύ χαρούμενο, μια έξυπνη κοπέλα, ένας χαρισματικός άνθρωπος, σεμνή, απλή, προσιτή. Όλη την αγαπούσα στην παρέα, στο σχολείο και αυτό. Τον χαρακτήρα τον έδειξαν από πολύ μικρή. Έτσι μιλούν οι καθηγητές και οι συμμαθητές της στο Νικολαίδιο Γυμνάσιο. Έτσι μας μίλησε χθες και ο Λυκειάρχης του πρώτου Λυκείου Εθνάρχη Μακαρίου, όπου αποφύτησε από εκεί με άριστα η Αναστασία. Μας είχε πει ο κύριος Ιωσήφ, ήταν ένα παιδί με εξαιρετική άριστη επίδοση, όχι μόνο στα μαθήματα, αλλά και σε ήθος. Αυτό έλεγε πολλά. Πέρασε με μεγάλη ευκολία, με μεγάλη άνεση θα λέγαμε, τις προεισαγωγικές εξετάσεις. Πήρε θέση στη σχολή που ήθελε να φοιτήσει. Τελείωσε τις σπουδές της στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχιζε στη Θεσσαλονίκη πάλι στο ίδιο πανεπιστήμιο τις μεταπτυχιακές της σπουδές. Ένα κορίτσι γεμάτο όνειρα. Κανείς δεν μπορούσε να προμηνύσει, να φανταστεί ότι θα υπήρχε αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη. Οι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συμμαθητές, η Πάφος όλοι συγκλονισμένοι. Να πούμε ότι η οικογένεια κατάγεται ο πατέρας από την κοινότητα, από το κατεχόμενο χωριό Σύγκραση Αμοχώς του, ναι. Και η μητέρα από την Πάχνα. Έχει δύο αδέλφια η Αναστασία. Βαρύ το κλίμα στην Πάφο. Να πούμε, Μιλίτσα, ότι σε μια έτσι συνομιλήσαμε και εμείς με κάποιους από τους δικούς της φίλους της Αναστασίας, όπως ακριβώς τα λες, ήταν μια νεαρή κοπέλα γεμάτο ζωή. Μου έχουν πει κιόλας ότι λίγες μέρες πριν το μοιραίο ατύχημα ήταν και στη Βουλγαρία, όπου αποφύτησε μια άλλη φίλη της, είχε προγραμματισμένο άλλο ταξίδι. Ναι, όλη η ζωή μπροστά της. Χθες είχα την ευκαιρία να μιλήσω τηλεφωνικώς με τη φίλη της, η οποία τελείωσε τις σπουδές της στη Βουλγαρία. Συγκλονισμένο το κοριτσάκι, δεν μπορούσε να βγει στην τηλεόραση και να περιγράψει τα όσα τραγικά συνέβησαν. Η Οδύνη ήταν πολύ. Είναι, εξακολουθεί να είναι. Είναι σε πένθος όλοι οι φίλοι. Μου είπε λοιπόν το κοριτσάκι αυτό ότι είχαν μια φιλία από πολλά χρόνια πριν και είχα συμφωνήσει να παραστεί στην αποφύτησή της. Και έτσι είχε μεταβεί πρόσφατα στη Βουλγαρία η Αναστασία για να είναι δίπλα σε αυτήν τη μεγάλη χαρά
της φίλης της. Επέστρεψε από τη Βουλγαρία, είχε πάει για κάποιες διακοπές, αν δεν κάνω λάθος, Πέτσες, με ερωτηματικό αυτό. Και όπως πληροφορηθήκαμε από όσα δήλωσε συγγενικό της ή πρόσωπο, αν θέλετε, του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη, είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του πριν το μοιραίο ατύχημα. Είχε πει ότι θα έφευγε αρχικά με καράβι να πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, όμως υπήρχε έτσι λίγο φουσκοθαλασσιά, λίγη τρικυμία και τελευταία στιγμή άλλαξε τα σχέδια και προτίμησε να πάρει ακριβώς το τρένο. Και μόλις πρόλαβε στα δύο τελευταία λεπτά. Ίσως είναι γι' αυτό μου να μην πρόλαβε να πάρει και σύντριο και να βρισκόταν στο βαγόνι 3 που είναι το εστιατόριο. Σωστά. Με καθίσματα εκεί. Υπάρχουν και καθίσματα. Ναι, υπάρχουν. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τελευταία στιγμή πήρε αυτό το μοιραίο τρένο η Αναστασία μας, λες Μιλίτσα. Έτσι τουλάχιστον είχε δηλώσει άτομο του περιβάλλοντος της από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Μιλίτσα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε...